Θα ήθελα να σε ευχηθώ να έχουμε καλή χρονιά, μιας και είμαστε στις αρχές του χρόνου. Αν και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν εννοώ μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και στην Ευρώπη και στην περιοχή, δεν μπορεί να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι θα είναι σε όφελος των λαών οι εξελίξεις. Γιατί και νέα οικονομική κρίση έρχεται, από ό,τι φαίνεται, όχι τόσο λόγω της ελληνικής οικονομίας, αλλά λόγω της Ευρωζώνης. Η κατάσταση δεν πάει καλά, πάμε για νέα ύφεση, αν όχι αυτό το χρόνο, στον επόμενο. Και θα πλήξει βέβαια και τη χώρα μας, γιατί δεν είναι σε γυάλα η οικονομία της Ελλάδας. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν με την πανδημία, με την έξαρση όλο τώρα το χειμώνα και της γρήπης των ιώσεων, αλλά και τη δυσλειτουργία που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας λόγω των τεράστιων ελλείψεων, κυρίως σε ιατρικό προσωπικό, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό, αν όχι εδώ από ό,τι μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου της Λαμίας, τουλάχιστον σε άλλα νοσοκομεία όλης της χώρας, υπάρχει και σε νοσηλευτές και σε άλλο βοηθητικό προσωπικό. Γιατί ένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί μόνο με τους γιατρούς, θέλει και το βοηθητικό προσωπικό για να μπορέσει να αποδώσει. Και φυσικά η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας στην ουσία ευνοεί την επιχειρηματικότητα, την εμπορευματοποίηση, οδηγεί τους ανθρώπους να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πηγαίνουν στον ιδιωτικό γιατρό, κυρίως στους μεγάλους ομίλους, στους κλινικάρχες. Γιατί τώρα εδώ δεν είναι, ας πούμε, και η Λαμία δεν είναι μια τέτοια πόλη, μια τέτοια περιοχή που να πεις για τον ιδιωτικό τομέα ή να ρίξεις την ευθύνη στον ιδιωτικό γιατρό που κάνει τη δουλειά του. Και αυτός, όταν λέμε ιδιωτικό τομέα υγείας, εμείς εννοούμε τους μεγάλους ομίλους, τους κλινικάρχες και λοιπά, που έχουν τα μεγάλα συμφέροντα, υποδομές που θα μπορούσαν δηλαδή να καλύπτουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, το δημόσιο σύστημα υγείας, και έπρεπε να τα καλύπτουν. Από τα πιο απλά μέχρι τα σπουδαιότερα ζητήματα και αφορά όλες τις ηλικίες. Δέστε τώρα το παράδειγμα που γίνεται στην Αθήνα με τις τεράστιες ελλείψεις σε παιδιατρικές κλινικές, σε ΜΕΘ και λοιπά, με την έξαρση που υπάρχει, που είναι συγκεντρωμένος ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας στην Αττική, με 4 εκατομμύρια κατοίκους. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εδώ μπορεί να μην έχει το δημόσιο νοσοκομείο της Λαμίας, από ό,τι μας είπαν, πρόβλημα στην παιδιατρική κλινική αυτές τις μέρες. Όχι με την έννοια της έξαρσης της γρήπης, λέω. Έτσι μας είπε ο διοικητής. Αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Γιατί μπορεί να συμβεί έξαρση, λέω τώρα για τα παιδιά. Είδε άλλο παράδειγμα, μου έρχεται τώρα στο μυαλό, ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας όλοι. Είχαμε ή έχουμε μανάδες, πατεράδες, παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς, οι οποίοι χρήζουν αποκατάστασης, φυσικοθεραπείας, δεν ξέρω τι, έχουν σοβαρά προβλήματα και οι δημόσιες δομές δεν υπάρχουν να τους καλύπτουν. Καλά, δεν υπάρχουν γενικά στη φθιότητα, αλλά ούτε και οι ιδιωτικές, πάνε αλλού, σε ιδιώτες πάλι, για να πληρώνουν. Στην Αθήνα, στη Λάρισα κλπ. Αλλά όχι ότι είναι η λύση. Και φυσικά ξέρετε την αντίληψή μας ως ΚΚΕ για το ζήτημα της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, όπου δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε αρμονική συνύπαρξη, ούτε καν συνύπαρξη. Διότι πάντα ο ιδιωτικός τομέας υγείας τραβάει η ιδιωτική επιχειρηματικότητα προς τα κάτω το δημόσιο σύστημα υγείας. Και επειδή είναι και πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων η απαξίωση του δημόσιου συστήματος και η ενίσχυση των επιχειρηματιών στην υγεία, έτσι εξηγείται και η υποβαθμισμένη χρηματοδότηση και οι ελλείψεις, το ότι δεν προσλαμβάνουν δηλαδή γιατρούς, ειδικότητες, το ότι δεν έχουν τους γιατρούς σε τέτοιο επίπεδο στο δημόσιο νοσοκομείο, ώστε να μπορεί ο άλλος με την καρδιά του να δώσει και την ψυχή του ακόμα, να μπορέσει να λειτουργήσει ως επιστήμονας σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί όταν έχεις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, όταν έχεις μισθούς χαμηλούς, όταν έχεις να εξαντλείς εσύ ο ίδιος μέσα στον εργασιακό σου χώρο την ώρα που πρέπει να επιτελέσεις ένα λειτουργήμα για να σώσεις μια ζωή. Και την ίδια ώρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γιατί και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Ο καθένας μας έχει μια οικογένεια, έχει προβλήματα στο σπίτι. Άλλος μπορεί να έχει άρρωστο πατέρα, άλλος γυναίκα, άλλος παιδί, στην οικογένεια όλοι έχουμε. Άλλος θέλει να το σπουδάσει γιατί πέρασε στην Κρήτη και είναι τεράστιο το κόστος των εξόδων όταν πάει ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια για το παιδί του. Και ο καθένας αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα και τέτοιου είδους. Και αυτά είναι ένα σύνολο. Δεν μπορεί να πεις είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Ούτε βέβαια φτάνει να σας χτυπάμε. Η πολιτεία το κάνει. Εμείς δεν το κάνουμε ποτέ τα παλαμάκια και χειροκροτήματα και να στην πλάτη είστε ήρωες και μια χαρά τα κάνετε κλπ. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα. Ξέρουμε την προσπάθεια την τεράστια που κάνετε με αυτοδυσία, γιατί έτσι συντηρείται το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι σώζονται ζωές συνανθρώπων μας. Χάρη στη δική σας, δηλαδή κυρίως παρέμβαση και αυτοδυσία. Αλλά αυτό δεν φτάνει να το λες και οι κυβερνώντες το λένε αυτό. Το θέμα είναι τι παίρνεις πρακτικά και τι νόμους ψηφίζεις. Και για τους βουλευτές ή για τα κόμματα είναι όταν σηκώνουν το χέρι τους τι ψηφίζουν. Αν είναι για το συμφέρον των υγειονομικών, της ιατρικής κοινότητας, των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας, αν είναι για το συμφέρον όλων των ανθρώπων που περιθάλπουν οι ίδιοι, είτε είναι αγρότης ο άλλος, είτε είναι εργάτης όταν έρχεται στο νοσοκομείο, είτε είναι παιδί, είτε είναι γέρος, αν αυτούς υπηρετούν. Οι νόμοι που ψηφίζουν δυστυχώς δεν υπηρετούν αυτούς, λέμε εμείς. Τελειώνω τώρα εισαγωγικά. Μια ερώτηση που κάναμε, για παράδειγμα, στον Υπουργό Υγείας πριν 5-6 μήνες, 5 μήνες, παρεμβήκαμε και άλλες φορές, τέλος πάντων, αλλά λέω για εκείνη την ερώτηση, όπου θέταμε τα ζητήματα ειδικά του νοσοκομείου Λαμίας. Και την υπογράφαμε και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στη Βουλή, και ο Θανάσης ο Παφίλης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και ο Γιώργος ο Μαρίνος, μέλος του πολιτικού γραφείου βουλευτής Εύβοιας, που είναι χρεωμένος γενικότερα την περιοχή της Στερεάς στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει απάντηση ακόμα. Δεν έχει δώσει στοιχειώδη απάντηση. Την ξέρετε την ερώτηση. Εμείς από εδώ, ό,τι έλεγαν τα σωματεία, τα δικά σας, ό,τι μας είχατε πει σε συνεννόηση με την οργάνωση, αυτά καταθέσαμε εκεί για τις τεράστιες ελλείψεις που έχει εδώ το νοσοκομείο της Λαμίας. Και μια τελευταία κουβέντα. Ενημερωθήκαμε από τη διοίκηση. Βέβαια, να πω και σε εσάς αυτό που λέμε και σε όλους τους διοικητές. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ να ελέγξουμε τη διοίκηση, θα τους ελέγξουν αυτοί που τους διορίσαν και βέβαια από τα κάτω οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα σωματεία για το τι κάνουν. Και ούτε ξεκινάμε από την άποψη ότι ένας διοικητής, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός, δεν έχει στο μυαλό του να λύσει προβλήματα ή ότι θέλει να επιδεινώνονται τα προβλήματα ή ότι δεν θέλει ιατρικό προσωπικό ή δεν θέλει να λειτουργεί εύρυθμα το νοσοκομείο κλπ. Κλπ. Ο καθένας έχει στόχο να λύνει τα ζητήματα. Το κύριο πρόβλημα είναι εδώ ότι η επιτυχία μιας διοίκησης δεν κρίνεται αν υλοποιεί. Αυτό εξηγήσαμε και το λέμε και σε εσάς να το ξέρετε. Αυτή είναι η άποψή μας. Τις κυβερνητικές κατευθύνσεις και τους νόμους που έχουν ψηφίσει. Γιατί αυτό μπορεί να σου πει είμαι okay, εντάξει. Κάνω αυτά, τόσους προβλέπει, τόσο αυτό ζητάω εκεί που δεν προβλέπει και τα υπόλοιπα να καλυφθούν, αλλά αυτές είναι οι δυνατότητες. Το πρόβλημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν τα πολιτικά κόμματα, πώς υλοποιούν και πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Πάντα βέβαια, μένοντας στο πλευρό το δικό σας, αυτή είναι η σταθερή άποψη του ΚΚΕ, τι ζητάνε τα σωματεία, τον αγώνα τους, την ενίσχυση αυτού του αγώνα, του δίκαιου αγώνα και των δίκαιων αιτημάτων σας και την πρόθεσή τους με κάθε τρόπο παντού και στη Βουλή και στους δρόμους του αγώνα και δεν ξέρω όπου υπάρχει δυνατότητα για πίεση από το Δήμο και την Περιφέρεια μέχρι τη Βουλή και την Ευρωβουλή μέχρι στους δρόμους όταν κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις, σε απεργιακές κινητοποιήσεις και σε άλλα. Αυτά ήθελα εγώ να σας πω εισαγωγικά και θα ήθελα κυρίως να σας ακούσω γιατί ήδη είπα πολλά μου φαίνεται.